Θα είμαι σύντομος, δεν θα πανώσω όλο τον χρόνο. Απλώς θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου που, με το οποίο συστήνεται μια ειδική επιτροπή για τη σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου κώδικα ελληνικής ηθαγενείας που θα υπαυληθεί στη Βουλή για να ακυρωθεί κατά τη διαδικασία που λέει. Αυτή η πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα για τον εξυγχρονισμό και για την εκλογήκευση του κώδικα ελληνικής ηθαγενείας και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για την επούλωση πληγών, άρση αδικιών, ηλική και ηθική θεραπεία των πληγόντων από τις καταχρηστικές, σκόπιμες εφαρμογές των άρθρων του κώδικα ελληνικής ηθαγενείας και συγκεκριμένα αναφέρομαι στο άρθρο 19 που με την καταχρηστική του ερμηνεία δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν την ηθαγένειά τους σε μια στιγμή και κατέστησαν ανηθαγενείς. Πραγματικά, ίσως με μια ριζική αναμόρφωση του κώδικα ελληνικής ηθαγενείας μπορούν να αποκατασταθούν πρώτα απ' όλα ηθικά αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πάρα πολλά θύματα αυτού του άρθρου έχουν αποδομήσει εις κύριον. Άλλοι χαράξανε καινούργιες πορείες στη ζωή τους, άλλοι παραμένουν ακόμα ανηθαγενείς, άλλοι στο εξωτερικό και άλλοι στην Ελλάδα. Επειδή έχει τις ιδιαιτερότητες του αυτό το νομοσχέδιο, αυτά τα ζητήματα ας τα συζητήσουμε τότε που θα υπάρξει αυτή η σχετική επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφες, ακούστηκαν πολλές απόψεις στην κριτική που έγινε για το νομοσχέδιο. Απόψεις για την ηθαγένεια, για την υπηκότητα. Υπάρχει μια συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Υπήρξαν εκτιμήσεις στη σχέση της ηθαγενείας με την καταγωγή, με την θρησκεία, με την πολιτισμική ταυτότητα, με το αίμα κλπ. Υπάρχουν και οι εκτιμήσεις που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η ελληνική πολιτική κοινότητα εξ αντικειμένου προκύπτει από την σύμπτωση των βουλήσεων των ανθρώπων που ενσωματώνονται σε μια εθνική συλλογικότητα. Επίσης αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι σφυριλατεί τους δεσμούς αλληλεγγύης των μελών του πάνω στο κριτήριο της κοινής βούλησης του ανήκειν σε αυτό το ανεξαρτήτως της καταγωγής των ανθρώπων. Με αυτές τις αντιλήψεις, με αυτή την πολιτική φιλοσοφική προσέγγιση πάνω στις έννοιες της ηθαγένειας, πάνω στις έννοιες του πολίτη, της πολιτικής κοινότητας, συμφωνώ ως Έλληνας πολίτης και για ιδεολογικούς λόγους, αλλά και ως Έλληνας πολίτης με μια διαφορετική καταγωγή. Και νομίζω ότι λιδία λίθος για να γίνει κάποιος πολίτης μιας χώρας είναι η συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην κοινωνική ζωή του τόπου όπου ζει, στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε. Με το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, αυτό μπαίνει σαν βασικό κριτήριο για την ένταξη αυτών των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος και παγκοσμίως αλλά και από την περιοχή μου και για Έλληνες πολίτες που έχουν μια διαφορετική καταγωγή θρήσκευμα. Ο ίδιος ως μετέχον της ελληνικής παιδείας είχα την πορεία που είχα στην ζωή μου και σας είναι γνωστή. Το κυρίαρχο, το βασικό, το καθοριστικό στοιχείο της όλης διαδρομής μου ήταν και είναι πρώτα απ' όλα η ταυτότητα του πολίτη της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις άλλες ταυτότητές μου, είτε είναι καταγωγής, είτε είναι θρησκείας, είτε είναι πολιτισμικής. Και τα όσα υπέστην λόγω της διαφορετικότητάς μου, τα υπέστην ως πολίτης αυτής της χώρας και τα όσα κέρδισα, κατάφερα, πέτυχα και μπόρεσα και συνέβαλα στην κοινωνία, τα έκανα ως πολίτης αυτής της χώρας. Είναι η βασική ιδιότητα που καθόρισε και καθορίζει την πορεία μου, την στάση μου στη ζωή. Η ιδιότητα του πολίτη, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι το ψωμί που τρώμε σε αυτήν τη γη. Είναι το κοινό καράβι μας σε φουρτούνες και βουνάτσες. Είναι η ελπίδα και η προοπτική μας, είναι οι χαρές και οι λύπες που μας επιφυλάσσει η ζωή, είναι οι συνάνθρωποι μας στα δύσκολα και εύκολα της ιστορίας μας. Και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, σαν μια χώρα με τέτοιο παρελθόν και με τέτοιο πολιτισμό, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των πάσης φύσεων ανθρώπων δεν φτύνουν στο πιάτο που τρώνε. Σας ευχαριστώ πολύ.